Να ξεκινήσουμε δίνοντας συγχαρητήρια στον Λαύρο για την νίκη του. Νομίζω ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα η δικιά μου ομάδα. Παίζαμε με μόλις 2 μέρες προετοιμασία απέναντι σε έναν αντίπαλο που σαφέστατα ήταν πιο φρέσκος από εμάς και είχε συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είχε μια εβδομάδα προετοιμαστεί. Παρ' όλα αυτά, το κακό πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού με την ΑΕΚ έφερε μια αντίδραση σήμερα. Βρεθήκαμε να κυνηγάμε γιατί δεν είχαμε ένα νεκρό διάστημα στα τελευταία 6 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου και γενικά μέχρι το 15 του παιχνιδιού πιο πολύ πηγαίναμε στο ρυθμό του Λαυρίου. Θεωρώ ότι από το 15 και μετά βρήκαμε ένα καλό ρυθμό, αντιδράσαμε, γυρίσαμε στο μάτς. 2 πολύ δύσκολα σούτ του Μουράτου στο τέλος της περίοδου έδωσαν μια διαφορά 7 πόντων η οποία εκείνη τη χρονική στιγμή δεν αντιπροσώπευε ακριβώς την εικόνα του παιχνιδιού. Πάλι στο δεύτερο ημίχρονο το Λαύριο έκανε ένα ξέσπασμα από τους 12 πόντους. Ξανά εμείς απαντήσαμε, γυρίσαμε, δεύτερη φορά αντιδράσαμε, περάσαμε και μπροστά. Μικρές λεπτομέρειες στο τέλος έκριναν την αναμέτρηση και το Λαύριο πήρε την νίκη. Εμείς αφήνουμε αυτό το μάτς πίσω μας τώρα και θα προσπαθούμε να ξεκουραστούμε λίγο και να συγκεντρωθούμε για το επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτά.